25 μέχρι 31 θα οριστεί. Ωραία, ωραία. Εντάξει, ο σκοπός εντάχει, δεν θα χαλάσω καθόλου χρόνο για αυτό το διαδικαστικό όλο αυτό, είναι να οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένες τακτικές και στρατηγικές βράχυπρόθεσμα που αφορά τα θέματα της επικαιρότητας που προκύπτουν κάθε φορά. Γιατί τώρα βέβαια κυριαρχεί παράδειγμα η υγεία και το συλλαγητήριο αύριο. Πριν μερικές μέρες. Όπως και το νερό, να προσθέσω. Βέβαια, και σωστά, πολύ σωστά. Ναι, μου ξέφυγε. Πρώτο είναι βασικά η υγεία, έτσι, για να μην χάσουμε τη σειρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση και το νερό που δεν έχει φύγει καθόλου από τη στόχευσή μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κυριαρχώντας με την επικαιρότητα που πολλές φορές μας προλαβαίνει, προφανώς έχουμε θορυβηθεί με ό,τι συνέβη στην Ισπανία και έχουμε θέματα ακόμα και στην Κρήτη, αλλά και όλα όσα ανακοινώνται δεν μπορεί να μένουν ασχολίαστα. Έτσι και δεν θα επεκταθώ παραπέρα από το ότι χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας, και αυτό έχει σχέση με το πώς κινιόμαστε σαν Δημοτική Αρχή, Περιφέρεια, Σύνολο, ανακοίνωσε στον νομό Αργολίδας 500 εκατομμύρια έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Πολύ καλά έκανε και χαιρόμαστε για τους κατοίκους του νομού Άργους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αντίστοιχες ανακοινώσεις απαιτούμε, περιμένουμε και διεκδικούμε να έχουμε και στο Λασίθι. Και πόσο μάλλον για να πούμε στα δικά μας, κάτι τελευταίο, ναι. Η επίσης ανακοίνωση χθες προχθές ότι ενεργοποιείται ο μηχανισμός για να πάμε από τα έξω προς τα μέσα της καθημερινότητάς μας. Ενεργοποιείται ο μηχανισμός προαίρεσης που υπάρχει στις μελέτες του Βόρειου Δικού Άξονα για να μπει σε φάση έναρξης διαδικασιών ούτως ώστε να υλοποιηθεί και το κομμάτι Χανιά-Καστέλη. Υπενθυμίζω ότι όσαν η Περιφερειάρχη και Περιφερειακός Σύμβουλος πάντα έλεγα και ο Περιφερειάρχης το εξετύπωνε και το διατύπωνε παντού ότι σε κάθε περίπτωση εγώ προσωπικά έλεγα Καστέλη-Σιτία, ένας δρόμος μια ευθεία. Όμως οι αντιδράσεις που από χθες κυριαρχούν στον τύπο της Κρήτης του Δημάρχου Σιτίας έρχονται να τονίσουν πόσο άφωνη είναι η Ιερά Πέτρα. Θα στο λέω με στόμφο. Ο Δήμαρχος Σιτίας διαμαρτυρήθηκε χθες σε κανάλι της Κρήτης και πολύ καλά έκανε για το ότι ναι μεν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την έναρξη αυτών των εργασιών για το Χανιά Καστέλη, αλλά δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση και ίσα ίσα υπάρχει υπερησινή διατύπωση του Πρωθυπουργού ότι η Σιτία έχει λάβει κρασί και καλό τουρισμό, άρα ας μην διεκδικεί, και αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί θέματα εμείς σαν Ιερά Πέτρα σε σχέση με το Βόρειο Δικό Άξονα από το 21 που παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας στα Χανιά ο σχεδιασμός. Τι έχουμε ζητήσει, άνω τελεία. Άρα δηλαδή αυτό που λέτε είναι να βγούμε πιο διεκδικητικά. Αυτό που κατάλαβε ο κόσμος, ότι υπάρχει μια αφωνία, υπάρχει μια αλλαγία, ότι σε κάθε περίπτωση η Ιερά Πέτρα δεν μπορεί να συνδεθεί με το Βόρειο Δικό Άξονα από που και αν σταματήσει αυτός. Τώρα έχει σταματήσει το καλό χωριό. Με ένα δρόμο δύο ιχνών, δύο λωρίδων δηλαδή, ή το αναλύσω περισσότερο. Όχι, όχι, αυτό μία να προσθέσουμε λέξη, ότι είναι έτοιμες οι μελέτες. Αυτό ναι, μπορώ να συμφωνήσω για τα δύο επόμενα τμήματα. Έτσι, επειδή και πρόσφατα η Περιφερειακή Αρχιτεκτονική το ανακοίνωσε. Έχετε δει φως χρηματοδοτήσεων. Ότι θα ήταν, πώς να θυμοπρατούνταν, όπως και το, μέχρι και το κομμάτι της Παχιασάμου που μας ενδιαφέρει εμάς, αυτές τις στροφές κτλ. Λοιπόν, για αυτά τα δύο τμήματα. Κορβανά είναι αυτά, αν το θυμάμαι καλά. Σε αυτά τα δύο τμήματα. Μένω σε αυτά που έχουν ήδη προηγηθεί, αλλά η χρηματοδοτήση από τον κρατικό Κορβανά είναι μία δέσμευση. Ο προϋπολογισμός είναι στη διάθεση του κάθε ενός. Ας του ρίξει μια ματιά για να δει αν υπάρχουν εγγραφές για αυτά τα δύο τμήματα που είναι όρημα να μπουν σε φάση υλοποίηση. Για το τρίτο τμήμα που αφορά τον ομό Λασιθίου, Παχιά Άμμος, Σιτία, και μελέτες υπολείπονται και η τεχνική σύμβουλη. Δεν γνωρίζω γιατί δεν βρίσκονται χρήματα να αναλάβουν την ολοκλήρωση των μελετών, αλλά σε κάθε περίπτωση προφανώς πολύ καλά κάνει ο κόσμος της Σιτίας με τον Δήμαρχό του και διαμαρτύρεται. Εμείς όμως δεν έχουμε κάτι να διεκδικήσουμε, εννοώ ο Δήμος Ιερά Πέτρας. Και αυτό προσωπικά δεν μου αρέσει, δεν με αφήνει ήσυχο. Και έχουμε χάσει εδώ και χρόνια, δεν ξέρω αν μπορεί να. Μα είναι στην ευθύνη πολλών. Δεν θα το ανοίξω το περισσότερο για να πίνουμε στο θέμα που μου ζητήσατε. Επειδή είπαμε για εξωστρέφεια και το κλείνουμε εδώ. Και το κομμάτι Ιερά Πέτρα Παχιάμος και το κομμάτι Ιερά Πέτρας Βιάνου. Έτσι, και αυτά τα δύο κομμάτια. Σε μια άλλη. Ναι. Πραγματικά, επειδή δεν θέλω να ανοίγω επόμενη συζήτηση τώρα.
Επειδή δεν έχουμε δεσμευτεί και μια συνάντηση τέτοια, δεν έχω αντίρρηση να γίνει. Αυτή τη στιγμή θεωρώ προσωπικά ως επικεφαλής παράταξης ότι η Ιεράπετρα, και το λέω και θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι είναι απομονωμένη όσον αφορά τα αναπτυξιακά έργα του συνόλου της Κρήτης. Απομονωμένη με την υφιστάμενη κατάσταση της οδοποιίας, με τις μικρές παρεμβάσεις που γίνονται, αλλά και από τα διεθνή έργα όπως το Καστέλι ή και το Ερδόνιο Σιτίας. Άνω τελεία. Άνω τελεία. Καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κυρίαρχο θέμα της χθεσινής συνέλευσης, προχθεσινής συνέλευσης, το οποίο έχει να κάνει με το κομμάτι της παραλίας, έτσι. Είναι όμοιροι καταστηματάρχες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, είναι ενεργά, δηλαδή αύριο μπορεί να έρθει και να, πώς το λένε, να κατεδαφίζει ο εργολάβος. Απ' την άλλη έχουμε τον υπουργό, πρώην υπουργό και αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μας είπε εδώ προχθές ότι αν δεν βρεθούν χρήματα δεν γίνεται καμία κατεδάφιση. Αυτό το τόνισε χωρίς πολλές αναλύσεις και εξηγήσεις. Είτε κατηγορηματικός αυτό. Ναι, απόλυτος. Εδώ τώρα τι κάνουμε και τι συζητήσατε και τέλος πάντων τι θα κάνετε ως συνδυασμός για αυτό το θέμα? Προφανώς εμείς θα εκθέσουμε τις δικές μας απόψεις και μένοντας στη διατύπωση που και εγώ άκουσα τη συνέντευξη του κυρίου Πλαγιωτάκη, του σημερινού αντιπροέδρου της Βουλής, σε κάθε περίπτωση το ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα παραμένει ένα δίλημα εδώ και δεκαετίες. Έτσι, και ιδιαίτερα έγινε αισθητό από το 2015, οπότε και οριστικοποιήθηκαν τα περίπου 60, λιγότερο από 60, 58 αναφέρουν κάποιοι, τα πρωτόκολλα κατεδάφισης που αφορούν την πόλη της Ιεράπετρας. Όμως, να προσθέσω ότι υπάρχουν πρωτόκολλα κατεδάφισης και για την περιοχή του Μύρτους, στο οποίο κοινότητα Μύρτους. Ναι. Μην ξεφεύγει από την κουβέντα μου. Πρωτόκολλα κατεδάφισης λοιπόν που αφορούν το Δήμο και νομίζω ότι έχει και κάτι ακόμα που δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν έχω μπροστά μου τα πρωτόκολλα εκτός Ιεράπετρας και εκτός Μύρτου. Εν πάση περιπτώσει. Από το 2015 και μεταγενέστερα έχουν υποθεί πολλά, έχουν δοθεί παρατάσεις με διάφορες διαδικασίες, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι τα πρωτόκολλα αυτά είναι οριστικά. Ακόμα και 4-5 περιπτώσεις λιγότερες από τα δάχτυλα του νέου χεριού δικαστικών, θα έλεγα διαδικασιών για ανατροπή αυτών των μέτρων στο δικό μας πρωτοδικείο του νομού Λασιθίου, σε κάθε περίπτωση περιμένουμε την εξέλιξή τους για να ξέρουμε πια ότι με την ολοκλήρωση αυτών των νομικών διαδικασιών είναι ελεύθερη η αποκεντρωμένη διοίκηση από κάθε πρόβλημα και πρόσχημα να ξεκινήσει τις κατεδαφές. Και αυτό είναι γνωστό σε όλους. Ο χρόνος που θα χρειαστεί δεν το γνωρίζω αν θα είναι ένας μήνας και αν αυτό το μήνα θα έχουμε εξελίξεις ή αν θα καθαρογραφούν ή αν θα ανακοινωθούν αυτές οι αποφάσεις. Έχουμε και σε κρεμότητα κάποιες αποφάσεις δικαστικές γι' αυτό. Ακριβώς. Θα μείνω στο κομμάτι αυτό. Τετάρτη 9 Οκτωβρίου η διοικήτρια αποκεντρωμένη συντονίστρια Κρήτης, κυρία Κοζηράκη, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Ανατολή, όπου η ίδια ανακοίνωσε τους λόγους που θα ξεκινούσαν πρώτα από τις νότιες πλευρές του Ηρακλείου οι εφαρμογές των πρωτοκόλων κατεδάφισης. Βέβαια πέρυσι πλήρωσε βαρύ το τίμημα ο νομός Λασιθίου με τις κατεδαφίσεις στο ΣΥΣΥ, για τις οποίες, αν εσείς έχετε κάποια πληροφορία ότι κάτι προχώρησε από την πλευρά όλων των συναρμοδίων για να αποκατασταθεί η ζημιά στην περιοχή αυτή, ζημιά σε παρένθεση, μην την αναλύσω, ξέρετε τις συνέπειες, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να την ακούσω. Σήμερα λοιπόν, εμείς στις 23 του Οκτώβρη βάλαμε το θέμα με ένα και μόνο κύριο στόχο, γνωρίζοντας όλη αυτή τη διαδικασία που από πέρυσι 20 Φεβρουαρίου είχαν δεσμευτεί πολιτικά πρόσωπα και είχαμε και εμείς σαν παράταξη συμμετάσχει σε μια διαδικασία με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας και του Προέδρου του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου να πετύχουμε, να το πω σε παρένθεση, δεν νομίζω ότι ήταν επιτυχία, αλλά σε κάθε περίπτωση μια τελευταία αναβολή εκτέλεσης. Όχι παράταση, αναβολή εκτέλεσης. Γιατί κατέβηκε κόσμο στην Ιεράπετρα μπροστά στα μηχανήματα που ήταν έτοιμα να ξεκινήσουν διαδικασία. Πέρα από τα νομικά προσχήματα που υπάρχουν και όσο χρόνο και αν χρειαστούν, αυτή η δαμόκλειο σπάθη κρέμεται εδώ και δεκαετίες. Αλλά ποια είναι πραγματικά η κατάσταση? Εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά όλο αυτό τον εγκλωβισμό και όλο αυτό το στραγγαλισμό μιας μεγάλης και σημαντικής μερίδας επιτιδευματιών της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα του χώρου της εστίασης, γιατί υπάρχουν και καταστήματα που δεν είναι φαγητό,
εμπορικά καταστήματα. Αλλά ιδιαίτερα του χώρου της εστίασης, που αποτελούν ένα σημαντικό αριθμό των επιχειρηματιών συνολικά του Δήμου της Ιεράπετρας. Και έτσι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τα ίδια θέματα, για όλο αυτό τον στραγγαλισμό δεκαετιών. Αυτή η ομοιρία εκθέτει ερετούς και εμένα και όλους εμάς που ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα εδώ και δεκαετίες και παραμένει άλυτο. Και γεγονός είναι ότι σε κάθε περίπτωση, αν δεν βρεθούν τα χρήματα, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, δεν θα ξεκινήσουν κατεδαφίσεις. Μπορεί να υπάρχει αντιστροφή. Ο Σύλλογος Εστίασης και πολλοί άλλοι πολίτες συμφωνούν με τις απόψεις τους, λένε ότι όχι μόνο να εξευρεθούν τα χρήματα, αναοριστικοποιηθούν και να εγκριθούν και η σχετική μελέτη που ο Δήμος της Ιεράπετρας έχει, γιατί όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπος των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών της Ιεράπετρας, δεν έχουν αδειοδοτηθεί στο σύνολό τους. Μπορεί να είναι αποδεκτές. Τον κύριο Χατζάκη σε αυτό, τον αντιδήμαρχο, ο οποίος μας είπε ότι αυτές οι δύο υπογραφές που εκκρεμούν, ο επί της ουσίας δεν είναι κάτι σοβαρό. Δηλαδή ότι θα βγουν... ήθελα, δεν θέλω να διαψεύω κανένα. Και ιδιαίτερα τον Γιώργο τον Χατζάκη, τον αντιδήμαρχο, νέο άνθρωπο που ασχολείται με τα κοινά μας. Ναι, λέω ότι είπε ο κ. Χατζάκης σε εμάς εδώ για αυτό το θέμα. Ότι δεν είναι αξιολόγου και ότι αυτές οι υπογραφές είναι θέμα ημερών αφού γίνουν οι καταδαφίσεις. Θα μπουν οι δύο υπογραφές όπως μας είχε πει. Ούτε απαξιώνω κανένα για τους σχολιασμούς και οτιδήποτε. Προφανώς η ενημέρωση που έχει ο κ. Χατζάκης είναι η συγκεκριμένη δεδομένη. Όπως σε κάθε περίπτωση. Αντίστοιχη ενημέρωση μας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Ιεράπετρας, κύριος Στραγκούλης, στο Συμβούλιο εκείνος 23 Οκτώβρη, ότι αν παραδείγματος χάρη δεν υπήρχαν εμπόδια, άρα κατασκευές, και είχε, να το πω, καθαρίσει ο τόπος, αν χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, είτε αυτοβούλος είτε με άλλες ενέργειες, θα μπορούσε να συνταχθεί η πράξη παραχώρησης προς το Δήμο Ιεράπετρας σε ένα μήνα. Σε φοροτεχνικό ομιλούμε. Και δεν με πείθει κανένα γι' αυτό. Και όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους όσους γνωρίζουν τις διαδικασίες. Και ξαναέρχομαι στην κουβέντα μας. Χρηματοδοτήσεις, οι ανακοινώσεις προεκλογικά, στήχησαν και στην παράταξη πολιτικά. Τη δική μας παράταξη. Δήμος Ιεράπετρας, προοπτική για το μέλλον. Γιατί αν γνωρίζαμε πραγματικά το μήνα Αύγουστο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο, ότι οι δεσμεύσεις δεν ήταν καταγεγραμμένες και οι πιστώσεις δεν είχαν μεταφερθεί στους ανάλογους κωδικούς, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν πολιτικά και το καταθέτω ως παράταξη, το περιλαμβάνουμε και στο δελτίο μας, ότι αυτή η ομοιρία σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει και με πολιτικές προεκτάσεις. Και αυτή τη στιγμή οφείλει η κυβέρνηση να το λύσει. Και όταν εννοώ κυβέρνηση, εννοώ η κυβέρνηση συνολικά να πάρει την πρωτοβουλία. Πρώτον, για να υπάρξουν άμεσα χρηματοδοτήσεις, με τις ανακοινώσεις εχθές για τα 500 εκατομμύρια για την Αργολίδα, που το ξαναπρολόγησα. Με γεια τους, με χαρά τους των ανθρώπων εκεί, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε των Δημάρχων, είτε όλων αυτών που συνέδραμα για να προετοιμαστεί το έδαφος, εμείς το άμυρο λασίθι συνολικά να δούμε τι θα έχουμε, περιμένουμε υπομονετικά. Αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε 4,5 τότε εκατομμύρια και με ανακοινώσεις χθεσινές και μέσα από τη σύντηση μας προκύπτει ότι αυτό το ποσό έχει μεγαλώσει. Πόσο θα είναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά δεν θα είναι αρκετά. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν χρηματοδοτήσεις, και αν δεν είναι οριστικά διατυπωμένο ότι έχουμε στα χέρια μας μια μελέτη που μπορεί να εφαρμοστεί, άρα έχει όλες τις σχετικές εγκρίσεις των υπηρεσιών, που μακάρι να είναι τόσο απλό και εύκολο, καταλαβαίνει κανείς ότι προφανώς θα προτάξουν τα στήθη τους πρώτα οι καταστηματάρχες, οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους και βεβαίως εμείς οι υπόλοιποι. Αυτό δεν είναι απόφαση της χθεσινής συνέλευσης βέβαια, έτσι. Η απόφασή μας είναι, και θα καταθέσω σήμερα, πρόταση για ένα μονοθεματικό δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο θα ζητήσω γραπτά και θα στα δημοσιεύσουμε στον τύπο, να παρευρίσκονται οι τοπικοί μας βουλευτές, άρα και ο κύριος Πλαγιωτάκης, ο αντιπρόεδρος σημερινής Βουλής των Ελλήνων, και οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ, να παρευρίσκεται εκπρόσωπος αποκεντρωμένης διοίκησης ή δυνατόν η ίδια η συντονίστρια ή εκπρόσωπος, όπως είχαν κατέβει δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι από την αποκεντρωμένη διοίκηση στις συζητήσεις της 20 Φεβρουαρίου για την αναστολή των κατεδαφίσεων, με το Σύλλογο Εστίασης Ιεράπετρας, παρουσία δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον Εμπορικό Σύλλογο της Ιεράπετρας, επιτρέψτε μου, της Ένωσης Ξενοδόχων Νοτιοανατολικής Κρήτης, αλλά και των συνεμπλεκομένων φορέων με το θέμα, διότι υπάρχουν και άλλοι συλλογικοί φορείς όπως είναι το Δελφίνι, που μας αφορά το θέμα ενός ευπρεπούς, ελκυστικού και λειτουργικού παραλιακού μετόπου της Ιεράπετρας.
σε αυτή τη συζήτηση που ελπίζουμε ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να αντιληφθεί την αναγκαιότητα να γίνει μέσα στο μήνα Νοέμβριο, γιατί θέλει χρόνο, προετοιμασία, υποχρεώσεις κτλ. Όλο. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να γίνει για να διατοποθούν οι απόψεις και για να πάμε σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες, τη Δημοτική Αρχή και όλους όσους μπορούν να συνδράμουν στην έβρεση της χρηματοδότησης, περιμένοντας βέβαια και την συνάντηση που θα έχει ο Δήμαρχος, όπως είχε προανακοινώσει, με τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, αν ενθυμούμε καλώς, αυτή τη βδομάδα. Με προοπτική βέβαια, μόνο. Εμείς δεν περιμένουμε, προσωπικά τοποθετούμε στο ζήτημα. Να. Το ζήτημα από το Ταμείο Ανάκαμψης έφυγε. Ήδη σας είχαμε προενημερώσει ότι πολλά έργα θα. Την περίοδο την προεκλογική εννοώ προσωπικά. Ότι και άλλα έργα θα πεντασόταν και ακολούθησαν τα φράγματα, το φράγμα αλλά και το λιμάνι του Μακρυγιαλού. Μπήκαν σε άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και άλλους τρόπους κατασκευής. Από εκεί και μετά, σε κάθε περίπτωση, πήγε μέσω ΕΣΠΑ Περιφέρειας. Δηλαδή στην ουσία η μπάλα έφυγε από το γήπεδο, πήγε στην εξέδρα, φορτώθηκε αυτή την υποχρέωση η περιφέρεια και αναζητείται τρόπος. Ξέρω πολύ καλά τις διαδικασίες που ακολουθεί η Περιφέρεια Κρήτη για την εξέβρεση πόρων και όπως είχα πει, ελπίζω προσωπικά ότι η δυναμική του Σταύρου του Περιφερειάρχη θα εξέβρει λιμνάζοντες πόρους από άλλες, θα έλεγα, διαδικασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί ή μπορεί να είναι και σε ακύρωση ή από πόρους που μπορεί να έχει τη δυνατότητα μέσω ΕΣΠΑ η Διαχειριστική Αρχή να μας δώσει. Άρα και εμείς περιμένουμε από εκεί κάποιες εξελίξεις και ίσως κάποιες ανακοινώσεις. Είναι θέμα περιφέρειας τώρα όλο αυτό που λέτε, κύριε Γουλιδάκη? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Λέω, είναι θέμα περιφέρειας να βρει λεφτά? Ακούστε, έτσι απλά. Επειδή ήμουν αντιπεριφερειάρχης μέχρι και τον Μάιο του 2022 και περιφερειακός σύμβουλος μέχρι τη 31 Δεκάτου 2023, δεν είχε ποτέ περάσει καθόλου από το πνεύμα το δικό μου σαν αντιπεριφερειάρχης ή τον περιφερειακό συμβούλο της περιόδους, κύριε Φενιωτάκη, του Γιώργου Σφετάκη και του Γιάννη του Ανδρουλάκη, ότι θα ήταν ευθύνη της περιφέρειας. Όλη αυτή η διαδικασία αναφερόταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Αναφερόταν στην κυβέρνηση, την κάθε φορά κυβέρνηση, έτσι. Από εκεί και μετά, με τις διαδικασίες των απεντάξεων, πολλών έργων, αναζητήθηκαν οι νέοι πόροι χρηματοδότησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, προφανώς σε κάποια προσυνεννόηση, θα μεταφέρθηκε η ευθύνη στην περιφέρεια μέσω του ΕΣΠΑ. Και ελπίζω, ξαναλέω, ότι η συνάντηση θα είναι παραγωγική με τη Διαχειριστική Αρχή και ελπίζω ότι θα εξεδρεθούν οι πόροι των χρημάτων που απαιτούνται. Είτε θα είναι 5, είτε θα είναι 6, είτε θα είναι 7 εκατομμύρια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μας αφήνουν οι ανακοινώσεις τελευταία του Πρωθυπουργού της χώρας με το στόμα ανοιχτό. Κατασκευές Κεντρική Μακεδονία σχολείων, 17 συνολικών. Συγχαρητήρια, μπράβο τους. Τα σχολεία μας είναι απολύτως αναγκαία να εξυγχρονιστούν και να γίνουν καινούργια. Δήμος Σικαιών, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε κατασκευή σχολείου 650 μαθητών, το οποίο το κόστος δεν ανέφερε, και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Να ευχαριστήσουμε τον Πρωθυπουργό. Και βεβαίως όσους... Να ρωτήσω κάτι. Μη μας λένε λοιπόν δεν έχουμε χρήματα. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι, εδώ υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο έχει ουσιαστικά δοθεί με όλους τους τόνους. Εάν δεν πέσουν οι κατασκευές και τα χρήματα τα οποία θα αναζητηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή θα είναι μόνο για τις υποδομές του ηλεκτροφωτισμού, της ίδρευσης, της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, όχι για κάτι παραπέρα. Με αποτέλεσμα αυτό το οποίο διατείνονται με όλους, όπως είπα, τους τόνους, ότι αν δεν πέσουν οι κατασκευές δεν μπορούν να γίνει εξομοίωση και δεν μπορεί να υπάρξει και χρηματοδότηση από τη στιγμή που δεν μπορούν να προχωρήσουν όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ακριβώς είναι η νομική πλευρά του θέματος. Γιατί έτσι είναι. Και η πολιτική είναι. Ένα λεπτάκι, επιτρέψτε μου τη διατύπωση. Η νομική πλευρά του θέματος είναι αυτή. Και οφείλω ως επικεφαλής παράταξης αλλά και ως φοροτεχνικό να τη γνωρίζω πολύ καλά. Ότι απαιτεί η πολιτεία με τους νόμους που έχει να γίνουν αυτές οι ενέργειες και να αποδοθεί το ακίνητο καθαρό. Γιατί πάνω σε αυτό το ακίνητο, ξαναείπα ότι στήθηκαν παραβατικότητες και συμπεριφορές ακόμα και εισπράξεις χρημάτων που επιστράφηκαν από τον Δήμο της Ιεράπετρας στη χτηματική. Και αυτό είναι σωστό αυτό που λέτε. Αλλά μετά από μια τέτοια διαδικασία δεκαετιών, με τέτοιες δικαστικές διαμάχες, πραγματικά ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα? Και έρχομαι κατευθείαν στο ζήτημα αυτό. Πιστεύει κανείς ότι οι καταστηματάρχες, χωρίς δεσμευτικά χρονικά διαστήματα, χωρίς
ξεκάθαρη διατύπωση των βημάτων 1, 2, 3 θα αναλάβει με δική του πρωτοβουλία για να αποφύγει και τα πρόστιμα σε παρένθεση να κατεδαφεί σε αυτές τις κατασκευές. Θεωρείτε εσείς ή κάποιος που μας ακούει ότι μπορεί να τους πείσει κάποιος? Αν μπορεί να τους πείσει κάποιος, σίγουρα δεν είμαστε εμείς. Και λέω γιατί δεν είμαστε εμείς. Γιατί δεν είναι στο μυαλό μας κάτι τέτοιο μονόπλευρο. Και βάζω ορισμένα θέματα. Αν χρονικά χρειαστούμε για να ξεκινήσουν διαδικασίες σταδιακής αποκατάστασης μετά την παραχώρηση, πόσα χρόνια πιστεύει κανείς ότι θα χρειαστεί τα καταστήματα αυτά σταδιακά για να υπάρχουν και ήπιες οχλήσεις, να μην ξεκινήσει η πόλη να γίνει εργοτάξιο, να γίνει παρεμβάσεις από τους εργολάβους συγκεκριμένες και στοχευμένες, ούτως ώστε ένα-ένα κατάστημα να αποψηλώνεται, να κατασκευάζεται και να παραδίδεται. Θα χρειαστεί ένα τεράστιο διάστημα. Κατά την άποψή μου, και την καταθέτω και τη συζητήσαμε και το σώμα της παράταξής μας εκεί κινήθηκε, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια. Σε αυτό συνέτεινε και η έκφραση άποψης του εκπροσώπου των μηχανικών σειράπτες. Το καλύτερο σενάριο. Ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω. Είναι σημαντικό. Παρά το ότι δεν είναι κάποια συγκεκριμένη άποψη ακόμα που θα τη διατυπώσουμε, γιατί πάλι σαν παράταξη θα διατυπώσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τελική μας άποψη, λέω το εξής. Για όσο διάστημα καθένας από αυτούς τους καταστηματάρχες, και ξαναλέω και του ΜΥΡΤΟΥΣ, έτσι, θα χρειαστεί με δική του πρωτοβουλία να παραχωρήσει γη και είδωρ για να ξεκινήσει η πολιτεία, αφού έχει εξασφαλίσει πόρους και αφού έχει ολοκληρώσει τις μελέτες. Υπάρχει πρόβλεψη ή νομίζετε ότι σαν παράταξη δεν θα βάλουμε το θέμα να υπάρξει πρόβλεψη πρώτον για να παγώσουν τα δεδομένα τους χρέη είτε προς το Δήμο, είτε προς τις τράπεζες, είτε προς τον ΕΦΚΑ, είτε προς την εφορία? Έχετε ακούσει ποτέ να γίνεται τέτοια συζήτηση? Εγώ όχι. Εννοώ σε επίπεδο άνωθεν. Οι καταστηματάρχες τα έχουν βάλει αυτά τα θέματα. Σε κάθε περίπτωση, οι χρόνοι και οι απώλειες εισοδημάτων είναι τεράστιοι. Αυτό λοιπόν που προγραμματικά προέχει αυτή τη στιγμή είναι η πολιτεία να ανακοινώσει με τους εκπροσώπους της ότι οι πόροι εξευρέθηκαν. Και εκεί θα πρέπει να γίνει παρέμβαση είτε του Υπουργού Οικονομικών, είτε του ίδιου του Πρωθυπουργού, είτε μέσω του Αντιπροέδρου της Βουλής, να ανακοινωθεί από την περιφέρεια ότι να, οι πόροι υπάρχουν εδώ. Όταν οι πόροι εξευρεθούν, τότε αρχίζει και σοβαροποιείται η κατάσταση, δηλαδή, τι εννοώ σοβαροποιείται? Αναλαμβάνουν δράση τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα θα είναι και μια συνεννόηση με το Σύλλογο Πιστωτικών Επαγγελμάτων και τους καταστηματάρχες, όπου αφού είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις, θα μπορούν να μπουν σε μια συζήτηση, της οποίας το αποτέλεσμα δεν γνωρίζω, για να συνδράμουν οι θελημένα σε μια διαδικασία, αυτοβούλος δηλαδή, η οποία θα βοηθήσει. Και έχουμε και πρόταση μέσα από την παράταξή μας για το θέμα αυτό. Μέχρι τότε πρόταση. Καταλαβαίνει κανείς ότι προφανώς θα υπάρξουν αντιδράσεις από τους καταστηματάρχες, γιατί μέχρι τώρα, και κλείνω την τοποθέτησή μου σε αυτή τη φάση, μέχρι τώρα δεν έδειξε από τη μεριά της η πολιτεία, επειδή έχει και άλλα παρόμοια ζητήματα σε όλη τη χώρα, να θέλει μια εξαιρετική λύση του ζητήματος για την πόλη Σειράπιτρας. Αν ωστόσο, μένοντας στο πνεύμα των ανακοινώσεων του Αντιπροέδρου της Βουλής, στο σταθμό σας, ότι θα υπάρχουν εξελίξεις μέσα στο μήνα Νοέμβριο, ο ίδιος τους ξέρει, εμείς ακόμα και ευπίζουμε να ακούσουμε ευχάριστες ανακοινώσεις, όπως να γίνει πραγματικότητα ένα fake news που κυκλοφόρησαν κάποιοι έντεχνα, μια ψεύτικη είδηση, ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να μπορεί να λύσει το πρόβλημα και ο Δήμος Σειράπιτρας αλλά και άλλοι παρόμοιοι δήμοι. Να το υπενθυμίσω και αυτό, γιατί έντεχνα κατά την άποψή μας. Αυτό κυκλοφόρησε πριν πάρα πολλούς μήνες. Η παραπληροφόρηση έγινε στην καρδιά του καλοκαιριού, λίγο πριν τον Αύγουστο. Οπότε ξεκινήσαμε και τα διαπεριφορά δημοτικά συμβούλια. Όπως εκείνο του λιμενικού καταφυγίου του Μακρύ Γυαλού. Και βεβαίως και σκοπιμότητα. Εμείς όμως, μένοντας αυτό, πιστεύουμε ότι μπορεί νομοθετικά να υπάρξει τροποποίηση νομοθεσίας. Βούληση υπάρχει. Ναι, το ένα είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης, που χαρά στο ποσό. Όταν ακούμε 500 εκατομμύρια ή όταν ακούμε εκατομμύρια που δεν γνωρίζω ακριβώς το ποσό για σχολικά συγκροτήματα, να μην έχουμε τη δυνατότητα για επιχειρηματική δραστηριότητα που κρατάει θέσεις εργασίας, που προσφέρει στον κρατικό κορβανά από ΕΦΚΑ, από ασφάλιστρα, από εργαζόμενους και από όλα αυτά που καταλαβαίνετε, να μην μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα. Κάτι. Φταίει μόνο η αφωνία, η αδιαφορία ή μήπως πάει και το μυαλό σας κάπου αλλού? Κοιτάξτε, επειδή γιατί, και δηλαδή... σε... βεβαίως πηγαίνει και σε άλλες παραμέτρους. Να. Επειδή όπως το αναείπαμε, δεν είναι το μοναδικό μέρος
στην Κρήτη που έχει πρωτόκολλα κατασκευής, κατεδάφιση, συγγνώμη, αλλά δεν είναι και μοναδική Κρήτη όσον αφορά τα πρωτόκολλα κατεδάφιση σε όλη τη χώρα. Να. Το μυαλό μου θα μπορούσε να πάει και στο δεδομένο ότι αλλάζουν πολλά όσον αφορά τους χωροταξικούς σχεδιασμούς, τα σχέδια δηλαδή, από οικισμούς μέχρι πόλεις, όπου για δεκαετίες βρισκόμενα σε τέλμα, ενδεχομένως, όπως αναφέρουν οι μηχανικοί, που δεν είναι και η ώρα για να το αναλύσουμε, υπάρχουν μεταβολές. Αν δηλαδή νομοθετικά αλλάξουν πράγματα, δεν αποκλείεται. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή σαν παράταξη οφείλαμε και το κάναμε να βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης, στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, το πιο δημοκρατικό μέσο όλο, το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί μέχρι στιγμής ξέρουμε με βεβαιότητα ότι αυτά τα πρωτόκολλα, αν δεν υπάρξουν ενδιάμεσες ενέργειες, θα ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε, γιατί είναι μπερδεμένη η κατάσταση, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση, γιατί λεφτά υπάρχουν, αυτό καταλαβαίνω ό,τι λέτε, έτσι, αρκεί να το διατρανώσουμε και εμείς θα το διεκδικήσουμε έτσι, με πολύ έντονο τρόπο. Η διεκδικητικότητα θα πρέπει να επαυξηθεί και ιδιαίτερα μετά από το 23 μέχρι το 24. Δεν έχει περάσει πολύ χρόνο. Δεν έχει κλείσει σχεδόν ένα χρόνο από τις εκλογές. Γι' αυτό προτείνεται το μονοθεματικό συμβούλιο. Γι' αυτό προτείνουμε το μονοθεματικό. Όπου πραγματικά θα έχει την ευκαιρία και ο Δημότης Ιεράπετρας, ακούστε, και όχι μόνο οι εμπλεκόμενοι καταστηματάρχες. Διότι εκεί ανοίχθηκαν και άλλα θέματα. Καταστηματάρχες υπάρχουν σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου που αφορά την Ιεράπετρα. Που έχουν συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένα προβλήματα. Αυτή η ομοιρία που υπάρχει, αυτός ο στραγγαλισμός που υπάρχει, όλη αυτή τη διαδικασία, δεν μπορούμε να ξέρουμε και να είμαστε στο μυαλό του κάθε καταστηματάρχη πόσο νιώθει ότι έχει δίκαιη και ίση αντιμετώπιση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα, γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν και οι συνεμπλεκόμενοι φορείς της Ιεράπετρας. Ναι, και οι πολίτες, να πω, γιατί και εμείς περπατάμε, δηλαδή δεν είναι μόνο η επαγγελματική δραστηριότητα των ανθρώπων. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε μέχρι να ακούσουμε κάτι ευχάριστο. Να είμαστε ενοχλητικοί. Κάτι, ωραία. Και θα δούμε, νομίζω πως δεν θα έχει αντίρρηση το Δημοτικό Συμβούλιο να σήμερα θα το καταθέσω το αίτημα αυτό, το συγκεκριμένο αίτημα. Ναι, νομίζω πως δεν θα έχει αντίρρηση. Και να το δούμε εκεί, να δούμε, αλλά, και να διεκδικήσουμε και από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πλακιωτάκη, να μας εξηγήσει ακριβώς τι σκέφτεται, έτσι. Γιατί, ακούστε, ναι, δεν είναι μόνο ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, έτσι, ναι, το πολιτικό μας προσωπικό. Είναι πολιτικό θέμα. Είναι πολιτικό θέμα. Και σε αυτό το θέμα καλούνται όλοι. Εμείς ίσως να μην μπορούμε να, μάλλον να μην μπορούμε να τα αποδείξουμε κάτι, αλλά να μπορούμε είναι να είναι πολιτικό ό,τι θέμα, ναι. Και επιτρέψτε μου μια διατύπωση ακόμα. Αυτό δεν το κάνω ούτε σαν επικεφαλής ούτε σαν φοροτεχνικός. Θέλω να μου δώσετε αυτό το δικαίωμα όσοι μας ακούνε, σαν πολίτης της Ιεράπετρας και σαν ένας άνθρωπος που ασχολούμαι ενεργά με τα κοινά. Πολιτικό προσωπικό δεν είναι μόνο οι τοπικοί μας βουλευτές, ούτε μόνο οι δημάρχοι μας, ούτε μόνο ο αντιπεριφερειάρχης. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι σε θέσεις κλειδιά και από την Ιεράπετρα και αλλού μπορούν να συνδράμουν στην αύξηση της πίεσης για να δείξει το πρόσωπό της πρώτα η πολιτεία. Αυτά τα καρκινώματα δεν θα ήταν σε κανέναν επιθυμητό να λυθούν με τα ΜΑΤ. Και αυτό το καταλάβανε πέρυσι. Έτσι. Άρα με βία δεν πρόκειται να επιλυθούν τα ζητήματα αυτά. Οι τρόποι που αναζητούνται είναι η πολιτική και η πολιτική μπορεί να δώσει τη λύση. Μένω λοιπόν σε αυτό, περιμένοντας πρώτον την συνάντηση του Δημάρχου Ιεράπετρας με τη διαχειριστική αρχή και κάποιες ενδεχομένως ευχάριστες ανακοινώσεις, αλλά μέχρι να υπάρξει φως στον ορίζοντα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο των βηματισμών. Γιατί τώρα όλοι λέμε ότι το πρώτο βήμα είναι αυτό, αλλά σε αυτό το βήμα θα πρέπει να υπάρχουν προετοιμασμένες οι δεσμεύσεις και οριστικοποιημένα τα χρονικά όρια της κάθε επιμέρους ενέργειας. Διαφορετικά η παράταξή μας δεν θα συμφωνεί εύκολα, εκτός και υπάρχουν συζητήσεις για πραγματεύσεις και νέα στοιχεία στο τραπέζι, προς τη μια απόφαση ή την άλλη. Η παράταξή μας είναι καινούρια, ασχολείται 10 μήνες με τα θέματα αυτά που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε έμπειρα άτομα στην παράταξη και νέα άτομα τα οποία ενημερώθηκαν και θα ενημερώνονται για όλα τα θέματα σταδιακά για να δημιουργούμε μια συγκεκριμένη τακτική που θα έπρεπε να ακολουθεί συνολικά ο Δήμος. Ωραία. Πάμε τώρα λίγο στην ουσία, κατά την άποψή μου, πέρα από αυτό το κομμάτι. Πείτε ότι λύνονται όλα αυτά και ξεκινάει να εφαρμόζεται η μελέτη. Την έχετε δει αυτή τη μελέτη, κύριε Γουλιδάκη, τι προβλέπει?
η μελέτη και αν συμφωνείτε, ας πούμε, με όλα αυτά. Δηλαδή, ξεπερνάμε τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, είναι... βρίσκουμε λεφτά, ξεκινάει όλο αυτό. Τα έχετε, έχετε δει τι προβλέπει η μελέτη, ναι, του Δήμου και δει, αν χρειάζεται στην... κάποιες παρεμβάσεις. Θα σας πω. Η μελέτη αυτή, μετά την ανάλυση πάνω από μια μισή ώρα και τις απαντήσεις βεβαίως των ερωτημάτων των μελών της παράταξής μας προς τον εκπρόσωπο των μηχανικών, η δική μου διατύπωση ήταν ότι η μελέτη αυτή είναι αρκούντος αποδεκτή. Αρκούντος αποδεκτή και αρκούντος επαρκής. Προφανώς έχει ζητήματα. Έτσι. Τα οποία όμως θεωρώ ότι μπορούν να ξεπεραστούν με την έναρξη των εργασιών. Έχει επιμέρους ζητήματα. Πώς και πού θα εγκατασταθούν όλα αυτά τα υπογειοποιημένα δίκτυα, με ποιο τρόπο να μην δημιουργήσουν προβλήματα, όταν γνωρίζουμε όλοι ότι σε αυτό το πολύπαθο μέτωπο υπάρχει μια μελέτη Ύφαλος, κατασκευή του Υφάλου για τον κυματισμό, η οποία ήδη δημιούργησε προβλήματα, αλλά υπάρχουν και αγωγή ομβρίων και λιμάτων της παλαιάς διαδικασίας αποχέτευσης, που μπορεί να έχουμε ζητήματα. Άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Όμως, σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό ανέφερα τη λέξη αρκούντος επαρκής, ούτως ώστε να στηθεί από την πλευρά του Δήμου και των υπηρεσιών και να οριστικοποιηθεί η έγκριση των αδειών. Γιατί ξέρετε κάτι, ποτέ δεν είναι κάτι λοιπόν, πεντακάθαρο. Όταν έχεις όμως τις άδειες, ξεκινάς και αντιμετωπίζεις τα προβλήματα. Έχεις τη μελέτη αυτή. Μπορεί να κάνεις παρεμβάσεις, ας πούμε, πριν οριστικοποιηθεί και αλλάξεις πράγματα. Εννοείς πριν ξυπάσει χρηματοδότηση. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ήπιες παρεμβάσεις μπορεί να κάνεις παρέμβαση, ας πούμε. Δηλαδή, παράδειγμα, σαν αυτό δήμο, το κτίριο. Σαν δημοτική αρχή, σαν τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Δεν ξέρω ποιος. Δηλαδή, παράδειγμα για ποιος να καταλάβω. Ποιος θα την νομοποιήσει να κάνει. Μισό λεπτάκι. Είναι θέματα διωτής. Δηλαδή, τι ακριβώς να κάνει. Παράδειγμα, για να καταλάβουμε τι λέμε. Έχουμε δει ότι στείνεται ένα κτίριο πάλι πάνω στο κύμα και κόβεται η θέα από τη θάλασσα. Εσείς θα συμφωνήσετε σε αυτό? Το μόνο μετά από φωνές που έγινε είναι αντί διόροφο να γίνει ένας όροφος, μόνο ένα ισόγειο. Εδώ την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος, ακούστε. Πολύ καλή ερώτηση. Και αν μπορεί να αλλάξει αυτό, μπορεί να αλλάξει ότι διαφωνούμε, όχι εμείς. Θα είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Προφανώς με τις διαδικασίες που ακολουθεί συνολικά η πολιτεία και η γραφειοκρατία, αλλά και με τον τρόπο δόμησης ημών των Ελλήνων, τα προβλήματα πολλά είναι που δέχονται επίλυση, ορισμένα άλλα δεν μπορούν να επιληθούν. Και γίνομαι ακόμα πιο σαφής. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες και συγκεκριμένες προσπάθειες, αφενός να γίνει αποδεχτή η πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας και του μελετητή, και κυρίως να δούμε πόσο θα μπορούσε να μειώσει τα προβλήματα για να λυθούν όλα όχι. Άρα τοποθετούμε σαφώς. Αν στη μελέτη που υπάρχει, μετά τις αδειοδοτήσεις και την έγκρισή της, υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις, αυτό συμβαίνει και με όλα τα δημόσια έργα που τα προβλήματα αναδεικνύονται κατά την κατασκευή τους και με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, είτε προαιρέσεις τα ποσά. Ανέφερα προηγουμένως την προαίρεση. Η προαίρεση είναι το παραπάνω ποσό. Ωραία, οπότε μπορεί... δεν μπορούμε να παρέμβουμε, δηλαδή. Άμεσα, όχι. Αυτή τη στιγμή καταρχήν δεν μας δείχνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν Δήμο. Ναι, για να αλλάξει μελέτη πριν αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό. Ακριβώς. Όμως θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια. Δηλαδή, άλλο ένα κτίριο πάνω στο κύμα, ας πούμε, αυτό λέει. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια. Υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις επιμέρους. Σημειακές όμως βελτιώσεις. Γιατί πρέπει να παραδεχτούμε σε κάθε περίπτωση ότι κάθε ένας από εμάς, είτε συλλογικά είτε σαν πολίτης, έχει τη δική του άποψη για πολλά θέματα. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και λειτουργούν συγκεκριμένες δομές και αρχές, συμβούλια, επιτροπές κτλ., από τις οποίες εξουσιοδοτούμε αυτούς που ψηφίζουμε να λάβουν αποφάσεις, ποιες πολλές φορές δεν αρέσουν σε όλους. Είναι μια πραγματικότητα. Άρα την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη για να επιλυθεί το ζήτημα, θα πρέπει να πάμε στη λογική να βελτιώσουμε ή δυνατόν επιμέρους ζητήματα κατά τη διαδικασία ενός ωραιοποιημένου προσώπου. Δεν είναι πάντως αυτό που ίσως πιστεύουν πολλοί, ότι αυτή η προσπάθεια είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο έκτρωμα. Όχι. Είναι μια άλλη προσπάθεια η οποία μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργικότητα, γιατί η λειτουργικότητα σημαίνει ασφάλεια, διάβαση πεζών, ανθρώπων με ανάγκες, κινητικότητας κτλ., αλλά και την επίλυση του ζητήματος μιας κοινή, θα έλεγα, εμφάνιση του παραλιακού μετώπου της Ιεράπτρας. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε μένουμε σε αυτό.
ότι ζητάτε μόνο θεματικό συμβούλιο για το παραλιακό. Δεν θα είναι η μόνη πρωτοβουλία. Προανακοινώνω χωρίς να είναι δεσμευτικό, γιατί αλλάζουν οι καταστάσεις, ότι μετά τη συνάντηση Δημάρχου Διαχειριστικής Αρχής, περιμένοντας τις ανακοινώσεις, έχουμε στη στόχευσή μας νέα συνάντηση με μέλη της παράταξής μας, σε μια συνάντηση πρώτα με τον Σύλλογο Εστίασης, θα τους καλέσουμε να ακούσουμε τις δικές τους επικαιροποιημένες, και αυτοί περιμένουν, αυτοί, από όσο άκουσα τον κύριο Μιχελαράκη τις προάλλες, το τελικό που περιμένουν είναι και αυτή τη συνάντηση του Δημάρχου με την περιφέρεια, να το πω έτσι απλά. Από εκεί και μετά, στις επόμενες πρωτοβουλίες που έχουμε να κάνουμε, είναι να συζητήσουμε με όλους τους σχετικούς συλλόγους που προανέφερα σε πρόσκλησή μας, την οποία πιστεύω ότι θα απαντήσουν θετικά. Ωραία. Οπότε είναι σειρά πρωτοβουλίων, Ευαγγέλη. Και εγώ θα ρωτήσω. Αν δεν γίνονται από την Δημοτική Αρχή, επιτρέψτε μου να ξαναλαμβάνουμε εμείς. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, και για τα άλλα ζητήματα που έχετε βάλει, δεν είναι ώρα να ανοίξουν. Και για τη λειψιδρία. Κοζηράκη, ποιος θα σταματήσει τις κατεδαφίσεις οι οποίες έρχονται? Είναι κάτι το οποίο στο χρονικό πλαίσιο που έχει δοθεί, πιθανό να είναι και στο τέλος του Νοέμβρη ή και λίγο νωρίτερα, ίσως λίγο αργότερα. Αυτό τι θα τις ανακόψει? Θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα? Η συντονίστρια Κρήτης εφαρμόζει την νομοθεσία του κράτους. Μα ναι, όχι, δεν είναι κατηγορό την κυρία Κοζηράκη. Όχι, ακούστε, ναι. Όχι, σωστά. Δεν έχει να κάνει με την κυρία Κοζηράκη. Με ρωτάτε όμως ποιος θα σταματήσει. Ναι. Μόνο πολιτικό ανάστημα υψηλά ισταμένων προσώπων. Άρα πολιτική παρέμβαση. Α, και αυτό τι σημαίνει? Όχι λεκτική πολιτική παρέμβαση. Ανακοίνωση τρόπου επίλυσης, είτε σημειακά για την Ιερά Πέτρα, είτε στο σύνολο, μακάρι να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Τόσες περιοχές στη χώρα έχουν παρόμοια προβλήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε αυτό που ρωτάτε, απαντώ ευθέως. Τα πρωτόκολλα είναι οριστικά, η χρηματοδότηση έχει βγει, ο εργολάβος πρέπει να πληρώνεται σταδιακά και έχει πάρει παρατάσεις, και από εκεί και μετά, μόνο με πολιτική παρέμβαση, άνωθεν, δεν μπορεί να το κάνει η παράταξή μας, ούτε ο Δήμας, ούτε κανένας. Άρα από κυβερνητικής πλευράς είναι το ζήτημα να δώσει το βηματισμό. Ωραία. Και τη λύση. Ωραία. Να μας λοιπόν πείσει δηλαδή ότι ναι, ξεκινάμε έτσι, γκρεμίστε τα, αποφύγετε τα πρόστιμα, και εμείς σε αυτό το διάστημα, ένα χρόνο, μισό χρόνο, 12 μήνες, 16-18, αλλά να είναι συγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα, οι χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε να συμφωνήσει και ο πολίτης και οι καταστηματάρχες και εμείς σαν παράταξη και οι δημοτικοί σύμβουλοι ότι ναι, υπάρχει ένα καρκίνωμα και προσπαθεί να επιληθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Οπότε αναμένουμε λοιπόν μια σειρά δράσεων της παράταξης, κύριε Γουλιδάκη, για το παραλιακό μέτωπο, έτσι. Ναι, πρωτοβουλίες θα είναι, οι οποίες θα οδηγήσουν, πιστεύω, και θα ήθελα ειλικρινά σας το λέω αυτό, μακάρι να μας προλάβουν ευχάριστες εξελίξεις, να μην μπαίνουμε στον κόπο ούτε να συνεδριάζουμε με τους ξενοδόχους, με τους καταστηματάρχες, ούτε με κανένα από αυτούς. Γιατί όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά, δεν είμαστε ούτε καρεκλοκένταυροι, ούτε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα συλλογικά πράγματα είναι εκείνοι που αμείβονται για αυτά ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουν να χάνουν τον χρόνο σε κάθε περίπτωση. Θέλουν να υπάρχει αποτέλεσμα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, φαντάζομαι κλείνουμε με ένα κάλεσμα για το αυριανό συλλαλητήριο. Προφανώς, όσον αφορά το αυριανό συλλαλητήριο, δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση. Έχει κουραστεί ο κόσμος να ακούει την κατηφόρα που έχουν πάρει συνολικά όλα εκείνα τα σημεία που αφορούν πώς εκφράζεται η πολιτεία απέναντι στην υγεία. Από εκεί και μετά εννοώ από τα κέντρα υγείας μέχρι τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου. Τα χαστούκια είναι απανωτά. Ο σχεδιασμός δεν ξετυλίχθηκε ποτέ ανοιχτά. Γίνεται όμως καθημερινά με ένα εσωτερικό σύστημα, το οποίο στην πράξη μας έχει κάνει να λέμε: έπαθα, ξέρω εγώ, ένα οξύ πόνο, να το πω έτσι σαν παράδειγμα, από μια πέτρα στο νεφρό. Πού θα προλάβω να πάω? Θα πάω στο Ιερά Πέτρα πρώτα, τι με Γεραπετρίδης? Από εκεί πού θα με πάνε? Στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο, στη Σιτία? Θα προλάβω να πάω? Δέστε τι έγινε πρόσφατα με αυτό το παιδάκι που κατάπιε το κέρμα. Αντιλαμβάνεστε ότι το συλλαλητήριο θα πρέπει να είναι σε τέτοια δυναμική, είναι πλέον και τεκμηριωμένο, και τα ηχηρά μηνύματα που στέλνονται στην κυβέρνηση, αντίδρασης μαθητών, εργαζομένων συνολικά, αλλά και όλων των πολιτών για το θέμα της υγείας, αρχίζουν και γίνονται ενοχλητικά. Πρέπει να λάβει μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γουλιδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ και αναμένουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που μας είπατε, έτσι, για το θέμα του παραλιακού μετώπου, τόσο ταλαιπωρεί όλους μας, όχι μόνο τους καταστηματάρχες, έτσι. Και το οποίο στην πράξη, αν δεν συζητηθεί, θα μπει σε μια φάση τοπάθειας που δεν θα ασχολείται κανείς με το θέμα. Θα αποδεκτούμε την κατάσταση και θα χρονίζει έτσι μόνιμα.
Αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Καλημέρα, να είστε καλά.